Γεια σας. Σήμερα θα δούμε άλλη μία φορά πώς φυτεύουμε ντάλιες. Είχαμε κάνει και πέρσι ένα παρόμοιο βίντεο, όμως φέτος έχω αρκετές ντάλιες. Προμηθεύτηκα και κάποιες νέες και σήμερα θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό λουλουδιών σε μια μεγάλη γλάστρα. Αυτή είναι η πατάτα της ντάλιας. Ήδη από εδώ ξεκινάει να βγάζει το πρώτο βλασταράκι. Όταν αγοράζουμε ντάλιες, φροντίζουμε να η πατάτα να δείχνει υγιής. Έχω προετοιμάσει το χώμα της γλάστρας μου, θα συμπληρώσω και λίγο κομπόστ έτσι ώστε να το διατηρήσω ανάλαφρο. Θα κάνω στη γωνία ένα λακάκι. Στη μέση όμως, αυτό το λακάκι, θα έχει ένα λόφο. Ας πούμε κάπως έτσι. Με προσοχή παίρνουμε την πατάτα της ντάλιας. Και την τοποθετούμε στην άκρη της γλάστρας, δηλαδή όχι στο κέντρο της γλάστρας, στην άκρη. Σκεπάζουμε με χώμα. Και τώρα, που είναι ακόμα η πατάτα μικρή, λίγο πιο πέρα θα καρφώσω ένα καλάμι πάνω στο οποίο θα δέσω την ντάλια όταν θα μεγαλώσει. Καλύτερα το στήριγμα να το βάλετε τώρα που είναι αρχή παρά μετά. Γιατί έτσι μπορεί να καταστρέψετε την πατάτα αφού δεν θα ξέρετε πού ακριβώς βρίσκεται. Δεξιά και αριστερά της πατάτας θα τοποθετήσω 2 γλαδιόλες. Θα αφήσω κενό το χώρο για να τοποθετήσω ένα άλλο φυτό που θα κρεμάσει μπροστά από τη γλάστρα μου. Ή μπορεί να τοποθετήσω έναν έρωτα έτσι να δημιουργήσω μια ωραία συστιάδα ή μια πετούνια, θα δω τι ακριβώς. Για την ώρα καλύπτω με λίγο κομπόστ ακόμα. Θα ποτίσω μέχρι να υγροποιηθεί το χώμα και η γλάστρα μου είναι έτοιμη. Τοποθέτησα άλλα 2 ξυλάκια δεξιά και αριστερά κοντά στις γλαδιόλες που σίγουρα με το βάρος του άνθους θα χρειαστούν κάποια στήριξη για να μην σπάσουν, αν και ακριβώς πίσω υπάρχει το σύρμα που έχω φράχτης, οπότε θα μπορέσω να τα στηρίξω και εκεί. Η γλάστρα μου είναι έτοιμη. Μπροστά έχω φυτέψει μια πετούνια που θα κρεμάσει από την μπροστά μεριά και η συστιάδα από τα φυτά μου είναι έτοιμη. Έτσι φυτεύουμε βολούς αυτή την εποχή. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο που σίγουρα θα είναι από τον καινούριο μήνα. Καλώς να μας έρθει!